Ε, κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε εισαγωγικά να αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο αφορά τα πανεπιστήμια, αφορά την νεολαία μας, αφορά όλους μας. Βρισκόμαστε λίγε μέρε πριν τον εορτασμό του Πολυτεχνείου. Μια κορυφαία εξέγερση της νεολαία για τη δημοκρατία και την εκπαίδευση. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Αυτή η κορυφαία εκδήλωση φέτος γίνεται υπό προποθέσει δύσκολε. Και την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση, η οποία τι τελευταίε μέρε έχει ξεκινήσει μια επιχείρηση παρεμβάσεων στα πανεπιστήμια, αστυνομικών παρεμβάσεων στα πανεπιστήμια, με το πρόσχημα τη εκαθάριση διαφόρων καταστάσεων ανομία. Στην ουσία όμω είναι μια επίθεση στο πανεπιστημιακό άσυλο, που κλιμακώνεται ήδη από το καλοκαίρι με τη νέα νομοθέτηση, μια επίθεση με την παρέμβαση αστυνομικών δυνάμεων, χθε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Λυπούμε, αλλά η κυρία Υπουργό δεν βρήκε μια λέξη να καταδικάσει αυτή την ομή παρέμβαση τη αστυνομία στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Ούτε μία λέξη. Βρήκε πολλέ για να την επενέσει. Φοβούμαι ότι ο Υπουργό Παιδεία δεν θα είναι η κυρία Διαπαντοπούλου, όπω είχα πει, όταν έλαβε η κυρία Κεραμαίο, αλλά θα είναι ο κύριο. Χρυσοχοίδης. Είναι λυπηρή αυτή η εξέλιξη. Κοιτάξτε, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που διαμαρτύρεται για αυτά που γίνανε χθε στην ΑΣΟΕ. Είναι η σύγκλητο του Πολυτεχνείου. Έβγαλε ανακοίνωση με την οποία λέει ότι χαρακτηριστικά χθε την έβγαλε. Τα πολύ πρόσφατα γεγονότα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η επέμβαση καταστολή προκαλούν τεράστια ανησυχία ενώπιον του τριήμερου εορτασμού τη εξάγειωση του Πολυτεχνείου στα πρακτικά να κατεθεί τη Επιτροπή. Είναι επίση η Επιτροπή Εορτασμού του Πολυτεχνείου, στην οποία συμμετέχουν παλιέ αρχέ, φοιτητέ και ο Σύλλογο Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων 1967-1974, που μιλούν και αυτοί για τι ευθύνε τη κυβέρνηση που έχει ω στόχο αυτή η αστυνομική επιχείρηση παραμονέ του Εορτασμού του Πολυτεχνείου στην κατατρομοκράτηση τη νεολαία και του λαού, όπω χαρακτηριστικά αναφέρει η Επιτροπή Εορτασμού. Α αφήσει λοιπόν τι εύκολε Αντιπολιτευτικέ κορώνε η κυβέρνηση. Η τακτική να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση δεν συνιστά ικανότητα διακυβέρνηση. Α αντιμετωπίσει κατά, κατάματα τα προβλήματα. Δημιουργεί εντάσει σήμερα. Ανώφελε εντάσει που μπορούν να δημιουργήσουν άδειε Ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη στην τηλεόραση προχθέ στο Sky με χορηγία από ό,τι είδα μετά τι επιχειρήσει τη αστυνομία. Είναι η αλήθεια, να κάνει μια φοβερή σύνδεση ανάμεσα στο οργανωμένο έγκλημα της δρομοκρατίας και στα κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα των μπαχαλάκιδων. Ένα συνεχές. Πού πηγαίνουμε. Πώς είναι εδώ να σπρώχνουμε και να συγκρίνουμε μια πράξη εγκληματική όπως είναι η τρομοκρατία με άλλα κοινωνικά φαινόμενα καταδικαστέαμεν αλλά όχι τρομοκρατικά φαινόμενα. Όπως είναι τα φαινόμενα βίας που αναπτύσσονται σε ένα σημαντικό τμήμα της νεολαίας. Πού πηγαίνουμε. Φτιάχνουμε χώρο ζωτικό για στρατολόγηση τρομοκρατών. Δυσφημούμε την νεολαία μας. Είναι πολύ σοβαρά ζητήματα αυτά που με ανεύθυνο τρόπο τα χειρίζεται η κυβέρνηση με ένα και μόνο σκοπό: να αλλάξει την ατζέντα. Εκατό μέρε στο κύριο θέμα, το προσφυγικό, έχει αποτύχει να το, να το αντιμετωπίσει και έχει προκαλέσει μια μεγάλη αντίδραση του ελληνικού λαού για λανθασμένου ή σωστού τρόπου. Δεν, δεν δημαγωγώ, δεν αντιπολιτεύομαι. Για σωστού ή λάθο τρόπου. Πάντω, εννέα στου δέκα πολίτε, σύμφωνα με τι δημοσκοπήσει, είναι εναντίον τη κυβερνητική πολιτική στο προσφυγικό θέμα. Σήμερα διάβαζα. Και τι κάνει η κυβέρνηση, αλλάζει η ατζέντα. Έχουμε τώρα την ατζέντα του χωροφύλακα. Νόμο και τάξη στα πανεπιστήμια ξανά. Με δυσφήμιση των πανεπιστημίων, των φοιτητών και των εκπαιδευτικών. Αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό από κανέναν. Από κανέναν. Φοβούμαι ότι η κυβέρνηση στα δύσκολα που αντιμετωπίζει και που μας ήταν πρόθυμοι να τη βοηθήσουμε από σωστή πλευρά να αντιμετωπίσει δύσκολα ζητήματα όπω το προσφυγικό, επιλέγει μία γραμμή αντιπερισπασμού εις βάρος δημοκρατικών δικαιωμάτων και εις βάρος δημοκρατικής προοπτικής χώρας. Άφησα τελευταίο ένα θέμα. Έχει δικαίωμα η κυβέρνηση να κάνει πολιτική συσπήρωση του συντηρητικού της κοινού. Αυτοί που, επαναλαμβάνω, διαφωνούν με την πολιτική της από τα δεξιά στο προσφυγικό. Με το να εκτραχύνει την κατάσταση με αστυνομικέ παρεμβάσει στο κέντρο τη Αθήνα, με τον εμφανίζει τα, τα, τις, τις φοι, τα πανεπιστήμια ω κέντρα ανομία και γιάφκε που ακούσαμε χθε, με τα τρία ρόπαλα που βρήκε. Κοιτάξτε, για να είμαι σαφή. Η κυβέρνηση δεν έχει δικαίωμα να δυσφημεί ούτε του φοιτητέ, ούτε το άσυλο, ούτε τα πανεπιστήμια. Θα μα βρει απέναντι σε αυτή την προσπάθειά τη. Σε αυτή την ύπουλη προσπάθειά τη, η οποία οδηγεί στην δυστυχώ οδηγεί στην υπονόμευση συνολικά της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ορισμένα κομικά θέματα. Για να συσπηρώσετε το συντηρητικό σα κοινό, ξαφνικά φέρατε και τροπολογία στον ποινικό κώδικα για τη βλασφημία. Άπαγε. Α μην πούμε τι. Ε, εντάξει. Κάνω μία έκκληση. Η Υπουργό Παιδεία να συμπεριφέρεται ω Υπουργό Παιδεία. Να μιλήσει σήμερα με τι ε, δυνάμει, με το Πολυτεχνείο και να τους εγγυηθεί ότι η αστυνομία δεν θα αναλάβει καμία πρωτοβουλία από εδώ και στο εξής, του, τριμέ, του τριμέρου, χωρίς πλήρη συνεννόηση μαζί της και με την Επιτροπή Ορτασμού του Πολυτεχνείου. Καμία, όχι προετελεσμένων γεγονότων, όχι από τώρα ένα, μια, μια, ένταση, μια κλιμάκωση έντασης στο ευαίσθητο θέμα αυτό που έχουμε μπροστά μας. Υπάρχει εμπειρία. Επί πέντε χρόνια υπήρξε δημοκρατία στην εκπαίδευση. Δεν διώξαμε κανέναν, δεν κυνηγήσαμε κανέναν, διαμορφώθηκαν συνθήκε ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων και φαινόμενα ανομία τα αντιμετωπίσαμε χωρί επικοινωνιακό σόου. Το τονίζω, χωρί επικοινωνιακό σόου. Γιατί τώρα καταφεύγετε σε αυτήν την τακτική. Είστε υπόλογοι και υπεύθυνοι. Και εσεί προσωπικά, κυρία Κεραμαίο, για οτιδήποτε συμβεί εν ώψη του τριμέρου. Μπαίνω τώρα στα θέματα που συζητούμε σήμερα. Δεν μα αφήνετε όμω διότι προ λίγο ημερών, την Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, υπήρξε συνεδρία τη Επιτροπή εδώ. Και την Παρασκευή, το βράδυ, διαβάζουμε ότι το Υπουργείο αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία 37, στην αρχή 38, μετά 36, μετά μπερδευτήκατε με τα Excel σας, εκεί πέρα, ε, μημάτω στα πανεπιστήμια. Σε ένα βράδυ πήρα την απόφαση. Εδώ ήμασταν και κουβεντιάζαμε και δεν μα είπατε τίποτα. Έτσι πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Αυτή είναι η ποιότητα του διαλόγου που θέλετε για την εκπαίδευση. Αποφάσει νυχτερινέ. Προσπάθεια αλλαγή τη ατζέντα, δηλαδή. Ξανά επικοινωνιακά σοου που γίνουν και μπούμεραγκ. Κοιτάξτε. Δεν είναι δυνατόν επίση να γίνει ανεκτή αυτή η υποβάθμιση τη Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Είναι άλλη μία μορφή του κυβερνητικού αυταρχισμού. Δεν είναι μόνο τα μάτια στην ΑΣΟΕ. Είναι και αυτό. Δεν είναι η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου. Είναι και αυτό. Η πλήρη υποβάθμιση τη Επιτροπή Μονοπωλικών Υποθέσεων. Τι θέλετε, ντεκόρ. Δεν θα συνενέσουμε στο να ανατραπεί σε ντεκόρ η Επιτροπή Μονοπωλικών Υποθέσεων. Και καλούμε τον πρόεδρο τη Επιτροπή και τον πρόεδρο τη Βουλή να θέσει όρου για τη λειτουργία και να καταστήσει σαφέ στην κυρία Κεραμαίο ότι δεν μπορεί να κυβερνά ερήμην τη Βουλή. Και τώρα πάμε στα θέματα τα οποία ακούσαμε από του εκπροσώπου τη ΑΔΠ. Καταρχήν να συγχαρώ τον πρόεδρο, τον κύριο Κυπριανού, για το έργο που έχει επιτελέσει η ΑΔΥΠ και για όσα μα παρουσίασε. Κοιτάξτε. Και πάλι διαβάζουμε ότι θα υπάρξει μια νέα ανεξάρτητη αρχή. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Πάει για κατάργηση τη ΑΔΥΠ το Υπουργείο. Εμεί ω κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σεβαστήκαμε την ΑΔΠ. Τη σύνθεσή τη. Η πρόοδο τη ΑΔΙΠ, διοριστή σαν παραμονέ των εκλογών του 15 Δεκέμβριο του 2014, εξήλυσε τη θητεία τη έω τον Οκτώβριο του 2018. Και ο νέο πρόεδρο, ο κ. Κυπριανού, ορίστηκε το Φεβρουάριο του 2019. Δεν κρεμίσαμε και δεν ξηρώσαμε τίποτα. Διότι εμεί δεν είχαμε κάβα πολιτευτών, που δεν κρίθηκαν ικανοί από το λαό να μπουν στη Βουλή για να του βάζουμε σε διάφορα κυβερνητικά αξιώματα. Δεν κάναμε πολιτική εμεί. Σεβαστήκαμε του θεσμού και τα πρόσωπα, έστω και αν διαφωνούσαμε. Και τι σημαίνει νέα ανεξάρτητη αρχή που λέει η κυρία Κεραμαίο σε άρθρο τη στο βήμα την Κυριακή, Νέα ω προ τα πρόσωπα, τον κομματικό κράτο και εδώ, Νέα ω προ αρμοδιότητε, δηλαδή θα εκχωρηθούν αρμοδιότητε τη κυβέρνηση ή των πανεπιστημίων στην ΑΔΥΠ. Θέλουμε εξηγήσει γι' αυτό και ρωτάμε ευθέω την κυρία Υπουργό τι σημαίνει νέα ανεξάρτητη αρχή. Καταργείτε την ΑΔΙΠ και κάνετε τι ακριβώ. Το λέω αυτό γιατί εμφανίζεστε ω υπερασπιστέ των θεσμών. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν σεβάστηκε την ΑΔΙΠ ω προ τη σύνθεσή τη. Τη σεβάστηκε και ω προ τη χρηματοδότησή τη. 3,5 εκατομμύρια από τα ΕΣΠΑ για τη λειτουργία για τα προγράμματα αξιολόγηση τη ΑΔΙΠ. Ποσό ρεκόρ. Τη σεβάστηκε και ω προ την στελέχωση, ανεπαρκή στελέχωση, καμιά αντίρρηση, αλλά καλύτερη από το παρελθόν. Τη σεβάστηκε και ω προ τι αποφάσει τη. Και δεν είναι τυχαίο ότι η έκθεση που ήρθε σήμερα εδώ, που την ακούσαμε σήμερα, έχει επισημάνσει για την βελτίωση του επίπεδου των πανεπιστημίων στη χώρα μα. Σε αυτή τη βελτίωση συνετέλεσαν οι αποφάσει τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Με την αύξηση του αριθμού των διδασκόντων, με την αύξηση των κονδυλίων, με, την, με το σεβασμό της αυτονομίας και της αυτοδιοίκησης των πανεπιστήμιων. Θα μπορούμε να αναφερθούμε και σε άλλα ζητήματα. Έχουν ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, έχει ενδιαφέρον η επισήμανση της έκθεσης, σύμφωνα με την οποία την έναξη τη κρίσης καταποντίστηκε η χρηματοδότηση η κρατική της εκπαίδευση. πολύ μεγαλύτερη υποχώρηση από αυτή του ΑΕΠ. Μείον 25% του ΑΕΠ μείον 34% η εκπαίδευση. Κυβερνήσει Νέα Δημοκρατία και Πασόκ ήταν αυτέ που κατα... καταράκωσαν οικονομικά την εκπαίδευση και τα πανεπιστήμια. Ακούσαμε επίση ότι και η ιδιωτική χρηματοδότηση έπεσε. Η ιδιωτική χρηματοδότηση εννοείται τι επιχειρήσει. Προφανέ είναι ότι είχε να κάνει με την πτώση τη οικονομία. Αλλά δεν είναι δυνατόν όμω η πτώση τη οικονομία που οδηγεί στην και τη χρηματοδότηση ιδιωτική προ τα πανεπιστήμια να αποτελεί ένα άλλο. Είναι προφανέ ότι οι ελληνικέ επιχειρήσει για λόγου χρειάζονται πολλή συζήτηση, δεν έχουν επιλέξει τη χρηματοδότηση τη ελληνική ανώτατη εκπαίδευση. Θέλει συζήτηση. Για πλαίσιο. Επιδιώκουν. Και όταν ακούω περί αυτονομία τώρα διάφορα πράγματα, θέλουμε διακρίσει. αυτονομία των πανεπιστημίων. Η υπερνητική εμπειρία από το εξωτερικό. Δεν θέλουμε να πει ιδιωτικοποιημένα ιδρύματα. Και αυτό είναι στη φιλοσοφία τη Νέα Δημοκρατία. Θα μου πείτε, μήπω είσαι υπερβολικό. Από τον Κύριο Χιλιανίδη νωρίτερα. Ήταν ω κινητό αποκαλυπτικό. Σβήνω τη λέξη κινησμό. Ήταν αποκαλυπτικό. Είπε ότι η ζωτά του. Είναι γραμμένα τα πρακτικά. Ρίχνει την ποιότητά του. Και ότι πρέπει να αφήνουμε τον κόσμο να πηγαίνει στο εξωτερικό να σπουδάζει ή σε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, χωρί προποθέσει μορφωτικέ βεβαίω, χωρί δέκα και τα, τι, τα, και τα τι αυτά, να πηγαίνουν εκεί, να πληρώνουν πελάτε για να έρχονται στην Ελλάδα να σπουδάζουν από το εξωτερικό φοιτητέ. Δηλαδή εμπόριο, δηλαδή import export. Πολύ ωραία αντίληψη για τα, για τα, για τα πανεπιστήμια αυτά. Αυτή είναι η βάση όμω τη κυβερνική πολιτική. Είναι η αντίληψη λιγότεροι φοιτητέ, μικρότερα πανεπιστήμια, λιγότερο δημοκρατικά πανεπιστήμια, προκειμένου να σπρώξουμε τουλάχιστον 20.000 φοιτητέ επιπλέον κάθε χρόνο, σπουδαστέ επιπλέον κάθε χρόνο, στην ιδιωτική εκπαίδευση στα φοβερά κολέγια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Σε αυτό πρέπει να αντισταθούμε. Είναι άλλη μια μορφή αμφισβήτηση δικαιωμάτων τη νεολαία και σκληρού αυταρχισμού ει βάρο των νέων. Πρέπει να αντισταθούμε όλοι. Ακούσαμε και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, και είναι σοβαρό αυτό, τα περί ενεργών φοιτητών. Τη διάκριση που είπε ο κύριο Πρόεδρο τη ΑΔΥΠ. Συμφωνώ μαζί του. Διότι αποδεικνύεται ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν μια ανωδική πορεία. Οι διεθνεί δείκτε κατάταξη με ό,τι προβλήματα έχουν είναι, έχουν σε υψηλέ θέσει τα ελληνικά, πολλά ελληνικά πανεπιστήμια. Και θα ήταν λάθο με μια πλασματική εικόνα περί ενεργών και περί μη ενεργών φοιτητών, όπω διατυπώνεται, να δημιουργούνται αρνητικέ εντυπώσει. Μίλησα νωρίτερα για τα οικονομικά και τον προπολογισμό αναμένουμε ακόμα την απάντηση της κυρίας Υπουργού για τη μείωση στο προσχέδιο του προπολογισμού για την εκπαίδευση. Κατά περίπου 200 εκατομμύρια. Σας, σας, ακολουθεί η παραπλανητική και ψευδής ανακοίνωσή σας σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη της εκπαίδευσης. Περίπου 200 εκατομμύρια με βάση τα δικά σας στοιχεία. Διότι, όπως ξέρετε, το 5 είναι μικρότερο από το 6. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ε, Επίσης, συνοδεύει τον κύριο Διγαλάκη η δήλωσή του περί συναλλαγής για την ίδρυση των ε, τμήματων. Είναι βαριά κουβέντα όταν λέγεται από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υφυπουργός ανώτατης εκπαίδευσης και ταυτόχρονα και πανεπιστημιακός. Διότι κατηγορεί, συλλήβδει, ρίχνει λάσπη στους συναδέλφους του, σε αυτούς για τους οποίους θα έπαινε να υπερασπίζεται την υπόλοιψη και την τιμή τους. Θέλουμε στοιχεία. Ποιες συναλλαγές τώρα, εδώ. Στοιχεία. Ποιες συναλλαγές. Μη μας πείτε ότι θα τις βρει, θα τις βρει η δικιά σας αδίπ όταν, όταν τις συγκροτήσετε ή όπως θα την πείτε. Αφήστε τώρα αυτά. Κάνατε μια καταγγελία πολύ σοβαρή. Είναι συκοφαντία αν δεν αποδειχθεί σήμερα εδώ. Ποιε συναλλαγέ. Και εν ονόματι αυτή λοιπόν τη συκοφαντία, το τονίζω αυτό το πράγμα, οφείλετε να απαντήσετε γιατί προχωρήσατε στην αναστολή λειτουργίας των τιμάτων. Έρχεται το ΕΚΠΑ. Το ΕΚΠΑ, το μεγαλύτερο και ιστορικότερο ίδρυμα της χώρας. Με ανακοίνωσή του και απαντά. Ζήτησε αυτό να, 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 να ιδρυθούν νέα τμήματα που ιδρύσαμε εμείς ως κυβέρνηση. Συναλλαγή και άλλες συγκλήτη. Έρχεται η σύγκλιτος της ΠΑΤΡΑΣ, του Πανεπιστημίου των Πατρών. Η, 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 η Πρίτανη λέει τα ίδια. Συναλλαγή. Βαριέ κουβέντε από μια κυβέρνηση η οποία θα έπρεπε να σέβεται την αυτονομία των πανεπιστημίων. Οι σύγκλητοι αποφάσισαν τη συγκρότηση τμήματων. Εσεί τι απαντάτε, Είχαν δικαίωμα να το εισηγηθούν στην κυβέρνηση, έπρεπε η κυβέρνηση να το ακούσει. Συναλλαγή δεν θα ήταν πάντω αν λέγαμε όχι. Το ότι είπαμε ναι στην πρόταση των τμήματων αυτό είναι συναλλαγή. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία στα οποία αναφερθήκατε. Θα πει κάποιο. Ρώ, ρώτησε και ο κύριο ε, εκπρόσωπο Δημοκρατία. Ε, ρωτήθηκε η ΑΔΙΠ για τι συγχωνεύσει και τις, το νέο χάρτη που έφτιαξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα πρώτα. Δεν υπεκφεύγω, αλλά απαντώ εξ αρχή. Θα απαντήσει ο Πρόεδρος, Ρωτήθηκε, ρωτήθηκε κύριε. η ΑΔΙΠ για το σχέδιο Αθηνά που εξόντωσε δεκάδες περιφερειακά πανεπιστήμια επικυβερνήσεων κυβερνήσεων Σαμαρά. Ρωτήθηκε. Όχι. Δεν ρωτήθηκε. Και θα μου πείτε, αυτό που έκαναν αυτοί το κάνετε κι εσείς τώρα ως λάθος. Όχι βεβαίως. Είναι άλλο πράγμα όταν λειτουργεί ένα τμήμα να ρωτήσεις την αρμόδια το ανεξάρτητη αρχή που εφοράτε τη λειτουργία του τμήματος αυτού, την ποιότητα, ελέγχει την ποιότητα αν πρέπει να λειτουργήσουν ή όχι, κι άλλο πράγμα αν δεν λειτουργήσει τίποτα. Τι να, λειτου... να ρωτήσει, Αν δεν λειτουργήσει τίποτα. Δεύτερον, είναι αρμοδιότητα τη κυβέρνηση να, προσα... να... να χαράσει πολιτική στον χώρο τη εκπαίδευση, λαμβάνοντα υπόψη όλε τι απόψει και των διαφόρων θεσμών. Βεβαίω, την τελική απόφαση και τα χρήματα έχει σημασία αυτό και τι προποθέσει δηλαδή υλικέ και άλλε για την αναδιάρθρωση συνολικά τη εκπαίδευση την έχει η εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν εκχωρούμε αυτή την αρμοδιότητα. Είναι απορρέει από την αρχή τη λαϊκή κυριαρχία, από το Σύνταγμα, από το λειτουργείο του πολιτευματό μα. Δεν πρόκειται για μια συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή. Που και εκεί, όπω ξέρετε, σήμερα, από τον κύριο Γεραπετρίτη στην Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματο, υπάρχουν δυστυχώ αμφιβολίε τι ακριβώ γίνεται με αυτέ τι περιβόητε αρχέ αντίβαρα δημοκρατία, όπω λέγεται. Αλλά εδώ όμω δεν έχουμε τέτοια αρχή. Τη διορίζει ο Υπουργό. Την διορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση σε, σε, συγκεκριμένα μέλη τη. Στον πρόεδρο, για παράδειγμα. Αλλά τι μα ζητάτε τώρα. Τι μα ζητάτε. Να υποχρεινόμαστε. Το ξαναλέω. Η ΑΔΙΠ συμβουλεύει, δεν αποφασίζει. Και συμβουλεύει από των θεμάτων που τη ορίζει η ίδρυσή της, το καταστατικό της, η νομοθετική της ε, ε, εξουσιοδότηση. <laughs> Άρα ορθώς πράξαμε. Κύριε Φίλη, ε, πλησιάζουμε τα 20 λεπτά. Ολοκληρώνω. Ναι, ναι. Ανοίξατε και πολλά ναι. θέματα και πολλά ζητήματα. Κύριε Πρόεδρε, το σέβομαι και ολοκληρώνω. Ακούσαμε και, και άλλα στοιχεία από, από, από την έκθεση της ΑΔΥΠ. Και έχουμε και άλλη συνεδρία, κύριε Φίλη. Για τα διετή δε... προγράμματα. Λέω η άλλη συνεδρία θα έχει και αυτή, όπω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. είναι στι Ωραία. Ε, για τα διετή προγράμματα. Ακούσαμε ότι 1,5 εκατομμύριο φοιτητέ στην Ευρώπη παρακολουθούν τα διετή προγράμματα, τα οποία αναστήλατε και αυτά φέτο. Το 10% στη Γαλλία. Μπορεί, μπράβο. Μένουμε Ευρώπη. Και, κατα, και, και καταργούμε θεσμού που δίνουν προοπτική. Του ξέρουμε, δοκιμασμένου στην Ευρώπη. Ακούσαμε και άλλα στοιχεία. Ακούσαμε την ενίσχυση των πανεπιστημίων με θέσει την, την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ακούσαμε τίποτα εάν θα συνεχιστεί η αρχή ένα προς ένα, μία αποχώρηση, μία πρόσληψη ε, μόνιμου προσωπικού στα πανεπιστήμια. Θα ακούσουμε μετά. Κοιτάξτε. Επισημένω ότι είναι υψηλό επίπεδο τα πανεπιστήμια. Αυτό βγαίνει και από έρευνα που έχει δημοσιεύσει το ΕΚΠΑ με βάση όλες τις διεθνεί κατατάξεις. Επισημένω ότι, από το 44, ότι αυξήθηκαν, ότι βελτιώθηκε, συγγνώμη, η ανταπόκριση των πανεπιστημίων στις προτάσεις, στις συστάσεις της αδίπ από 44% έως 98%. Πολύ σημαντικό και αυτό. Σας λέω ότι και η έκθεση της ΠΙΖΑ για τα χρόνια τα δικά σας ήταν καταδικαστική για την εκπαίδευση. Για τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ η νέα έκθεση δείχνει μεγάλες βελτιώσεις και αλλαγές στην υπόλοιπη εκπαίδευση. Έχουμε κάνει βήματα. Μέσα σε δύσκολε στιγμέ μνημονιακού ζώφου και λαϊκισμού νεοφιλελεύθερη κοπή. Έχουμε κάνει βήματα γιατί θέλαμε και το πιστεύουμε να ανασυντάξουμε τη δημόσια εκπαίδευση. Χρειάζονται κι άλλα πολλά να γίνουν. Δεν είμαστε αλάνθαστοι. Μπορούμε να συμβάλλουμε στη διόρθωση και λαθών. Αλλά ένα πράγμα δεν θα κάνουμε. Δεν θα συντελέσουμε στην υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης μέσω της κατασυκοφάντησής της. Κάτι το οποίο εσείς επιχειρείτε μέσα από την αντίληψη import-export για την εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε κύριε μια...